Από το ιστορικό ξυλόσκαλο που έχει υψόμετρο 1200 μέτρα και βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα από την αρχή του ομαλού, ξεκινάει το πιο φημισμένο από τα φαράγγια της περιοχής, το γνωστό φαράγγι της Σαμαριάς. Στα 18 χιλιόμετρα που εκτείνεται το μήκος του και στο τρομακτικό βάθος των 600 μέτρων που φτάνει, σε αυτό το μοναδικό σε φυσικό κάλος φαράγγι, εύκολα διαπιστώνει κανείς την αυθονία του νερού, του ήλιου, της μοναξιάς και της βλάστησης, αλλά και τις σκουρόχρωμες πέτρες, τα επιβλητικά βράχια και τους άγριους θάμνους που επιμένουν να ζουν στις απογυμνωμένες του πλευρές. Είναι ένας τόπος που νιώθει ανίσχυρος ο άνθρωπος, μια πρόκληση στους νόμους της ζωής και της ύπαρξης. Εγώ γεννήθηκα στην Αγία Ρουμέλη, τη σημερινή Αγία Ρουμέλη, το 1906. Γράμματα δεν ξέρω, είμαι τρίτης δημοτικού. Το επάγγελμά μου ήταν ξυλοκόπος και βοσκός, διότι εκεί οι άνθρωποι ήτανε η κτηνοτροφία και τα ξύλα, τα δάση, που εκμεταλλεύουν. Τα δάση. Καταρχάς, που κατεκίσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, όπως άκουσα τον πατέρα μου και με διηγούντανε, κατεκίσαν οι άνθρωποι σε αυτό το μέρος, το άγωνο μέρος, κατεκίσανε διότι ήταν ο ποταμός, το νερό, και φτιάζανε εκείνη την εποχή τσιμήλους, την ερώμηλους, και αλέθανε όλα τα σιτηρά της επαρχίας. Εκεί. Υπήρχανε στο φαράγγι της Σαμαριάς από τις πόρτες μέχρι την παραλία 20 μίλι, νερόμιλι. Τα βουνά γύρω που είναι τα δάση σήμερα εκαλλιεργούνται. Πώς? Με σκαλίδα. Φαίνονται από εκεί οι πεζούλες και τα αλόνια. Όλα τα σιτηρά της επαρχίας από τα χώρα των Σπαθιών και Πόδε, Ανώπολια, Γιάννη, Αράδενα, τα φέρανε εκεί, από τη Γάβδο, και από τη Γάβδο τα φέρανε με Καΐτσο. Και τα λέθανε εκεί. Και πέραν τα λέγανε, δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Σαν να έχεις ένα εργοστάσιο σημερινό, έτσι ήταν την εποχή εκείνη εκεί η μίλη. Φαράγγι, επίσης, υπήρχαν αρκετές ελιές που καλλιεργούσαν οι σφακιανοί και ακόμη ασχολήθηκαν με τη μελισσοκομεία. Η βλάστηση της περιοχής προσέφερε άφθονο κυνήγι, μα και τροφή για τα γιδοπρόβατα των βοσκών.
μεγάλα κυπαρίσια με τα ροζιάρικα κλαριά που πότε γέρναν κρεμασμένα στο φαράγγι και άλλοτε στεκόνταν όρθια πάνω στα βράχια, δώσανε απασχόληση στους ξυλοκόπους με ξύλα πολύ καλής ποιότητας. Μια άλλη πηγή πλούτου άρχισε πάλι εκεί στο φαράγγι. Τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα αρχίσανε στα 911 και έγινε μια μεγάλη επιχείρηση στα κάρβουνα, τα οποία τα κόβανε, τα κατασκευάζανε, τα κατασκευάζανε στην παραλία και από εκεί έχουν τα καΐτια και τα φορτώνανε και τα πηγαίνανε στον Πειραιά. Και όποιος επήγαινε κάρβουνο στον Πειραιά να τον πιάσει ο Γενάρης που ήταν χιονιά, πλούτησε, έβαλε τόσα λεφτά. Και αυτά τα κάρβουνα κράτησε αυτή η δουλειά μέχρι του 1930. Από την άλλη ξυλία πηγαίναμε στη Μεσαρά τράβες, δηλαδή οικοδομήσιμα ξύλα, τα οποία τα βάζανε πάνω στο σπίτι, στη στέγη και από πάνω βάνανε τάβλες, ξύλα και χώμα. 10.000 κομμάτια τράβες, 15.000 κομμάτια τράβες, τράβες των 4 μέτρων. Πελεκητές, τετράγωνες και έτσι πηγαίνανε με καΐτια και φορτώνανε από εκεί καρπούς. Κουτσιά, μυγάδι, το στάρ και το κρυθάρι μαζί. Και τα φέρανε και τα λέθανε εκεί που είχαν τη μύγω. Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, στα βάθη του φαραγγιού της Σαμαριάς, βρίσκανε καταφύγιο από τους Τούρκους οι σφακιανοί επαναστάτες και τα γυναικόπαιδα. Ίσως για αυτή την ασφάλεια που παρήχε ο τόπος, παρά το ότι είναι δυσπρόσιτος και ατιθάσευτος, στέριωσαν τη ζωή τους οι σφακιανοί στα μέσα του φαραγγιού, στο σημερινό ερυπωμένο χωριό της Σαμαριάς.